Οι νέοι Αλμυρού μπήκαν με επιθετική διάθεση απέναντι στον Άγιο Δημήτριο, είχαν νωρίζει μια καλή στιγμή με τον Ρούκο που σούτερε out και στο ένα το λεπτό μετά το γέμισμα από τον Αρβανίτη, ο Δάλλας με το κεφάλι έστρωσε την μπάλα στον Ρούκο, αυτή τη φορά την έστειλε στα δίχτυα. Προβάδισμα 1-0 για τους νέους Αλμυρού με τον Ρούκο. Προσπάθησε να αντιδράσει ο Άγιος Δημήτριος, μια κεφαλιά από τον Χουδετσανάκη, εντυπωσιακή η απόκρουση του Βασιλάκη. Και μετά από ένα νέο κόρνερ λίγο αργότερα, ο Βαρούχας μέσα στην περιοχή γύρισε ωραία, ισοφάρισε για τους φιλοξενούμενους 1-1 ο Άγιος Δημήτριος. Η χαρά όμως των φιλοξενούμενων δεν κράτησε πολύ, καθώς 3 λεπτά αργότερα, μετά από μια εξαιρετική αντεπίθεση για τους νέους Αλμυρού, ο Ρούκος αυτή τη φορά στον Δάλλα, σκόρερο Δάλλας για το 2-1, εκ νέου προβάδισμα, και λίγο πριν φύγει το πρώτο ημίχρονο, κόρνερ από τον Επιτροπάκη, ο Παρασκάκης, ασίστ και με κεφαλιά ο Κοκολογιαννάκης ανέβασε το δίκτυο του σκορ στο 3-1. Ο ίδιος παίκτης ο Κοκολογιαννάκης είχε μια καλή στιγμή για τέταρτο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, όπως οι νέοι Αλμυρού απείλησαν και μένα απευθείας φάουλ του Επιτροπάκη, παρέμεινε το 3-1 στο γάζι.